τις παλαιότερες στροφές του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς εμείς οι νεότεροι δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Είναι απαραίτητες για τη διατροφή μας, εμπεριέχουν σημαντικά συστατικά όπως θα δούμε σήμερα και υπάρχουν σε πάρα πολλά τρόφιμα τα οποία συχνά χρησιμοποιούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ρίζες, όπως ας πούμε το κρεμμύδι και το σκόρδο που είναι σχεδόν καθημερινά στη διατροφή πολλών ανθρώπων, αλλά και πολλά άλλα που δεν τα γνωρίζουμε και είναι εξίσου θρεπτικά και θα τα μάθουμε σήμερα. Μαζί μου για να συζητήσουμε το θέμα των θησαυρών, όπως το έχουμε ονομάσει κάτω από το έδαφος, είναι η Βάσια Κωνσταντινίδη, διατροφολόγος, διαιτολόγος. Καλώς ήρθες, Βάσια. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Νικόλας Αγγελαρίου, σεφ. Να ξεκινήσω από σένα και να ρωτήσω πολύ απλά αν όλες οι ρίζες είναι βρώσιμες. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν αυτό το λάθος και να αρχίσουν να τρώνε όλες τις ρίζες. Όλες τις ρίζες. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι ρίζες είναι βρώσιμες, ότι μπορούν δηλαδή να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Όπως αρκετά φυτά και χόρτα δεν μπορούμε να τα φάμε, γιατί μπορεί να περιέχουν κάποια δηλητηριώδη ουσία, έτσι θα λέγαμε ότι και με τις ρίζες θέλει πάντα προσοχή και φυσικά δεν συστήνεται η κατανάλωση. Έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο αυτές που είναι βρώσιμες, τις ξέρουμε δηλαδή. Αυτές που είναι βρώσιμες και γνωρίζουμε, είναι αυτές που πολλούνται. Ακριβώς έχουν δοκιμαστεί, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τις καταναλώσουμε και ότι δεν μπορούν να μας βλάψουν με κάποιο τρόπο. Αντίθετα, η κατανάλωση ριζών, τις οποίες δεν ξέρουμε. Πιθανόν να περιέχουν, επειδή αρκετές ουσίες από τα φυτά και από τις ρίζες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε φάρμακα, μπορεί να περιέχουν ουσίες που σε μεγάλη τους κατανάλωση να προκαλέσουν βλάβη στον οργανισμό με οποιοδήποτε τρόπο. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ρίζες που έχουμε στη διατροφή μας, αν μπορείς να τους απαριθμίσεις, είναι αρκετές. Ναι, είναι αρκετές. Και θέλω να σας ρωτήσω αν όλες χαρακτηρίζονται ως λαχανικά, γιατί δεν είναι όλες λαχανικά. Τις χαρακτηρίζουμε τις ρίζες ως λαχανικά ή όχι? Γενικά τις ρίζες τις περισσότερες τις χαρακτηρίζουμε λαχανικά. Και τις εντάσσουμε στα λαχανικά. Και τις εντάσσουμε στην κατηγορία των λαχανικών. Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Τα τρόφιμα δηλαδή που προέρχονται από το υπόγειο κομμάτι του φυτού χωρίζονται και στις ρίζες, όπου είναι το τμήμα του φυτού που το τροφοδοτεί με νερό και θρεπτικά συστατικά. Και σε αυτό επάγονται τα καρότα και τα παντζάρια. Έχουμε επίσης τους βολβούς, όπου είναι ο υπόγειος βλαστός ή αλλιώς αποθηκευτικό μέρος του φυτού. Και σε αυτό είναι τα γνωστά κρεμμύδια, το σκόρδο, το πράσο. Και έχουμε και τους κόνδυλους, όπου είναι και πάλι βλαστή, αλλά με αυξημένη περιεκτικότητα σε άμυλο. Οπότε αυτό διαφοροποιείται λίγο από τα υπόλοιπα λαχανικά. Νομίζω είναι η πατάτα εκεί. Εκεί έχουμε την πατάτα, τη γλυκοπατάτα. Οπότε αυτό είναι ένα τρόφιμο που το χρησιμοποιούμε πιο πολύ στην κατηγορία των αμυλούχων λαχανικών, όπως είναι και το δημητριακό και το τρόφιμο. Έχω μπερδευτεί. Η πατάτα θεωρείται αμυλούχο τρόφιμο. Αμυλούχο τρόφιμο, ναι. Δεν θεωρείται λαχανικό. Όχι. Έχει μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Αυτό ακριβώς. Είναι στα αμυλούχα τρόφιμα όπως είναι και άλλα πολλά. Υπήρχε μία περίοδος, Νικόλα, που είχαμε ξεχάσει τις ρίζες και τους βολβούς. Ίσως πέρα από το κρεμμύδι που πολλοί το χρησιμοποιούν για σοτάρισμα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είσαι και μάγειρας και το ξέρεις, το πιο εύκολο είναι να το χρησιμοποιήσουν. Τα υπόλοιπα τα είχαμε βάλει στην άκρη. Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και η ΣΕΦ αρχίζετε σιγά σιγά να βάζετε τις ρίζες στα πιάτα? Καταρχήν, πριν πολλά χρόνια που υπήρχε κρύο, παγωνιά, χιόνι, υπήρχε η ανάγκη του ανθρώπου να ψάξει κάτω από τη γη, να βρει τροφή. Αυτό το βρήκε μέσα από τις ρίζες και τους βολβούς. Λοιπόν, γιατί τους ξεχάσαμε στην πορεία? Τους ξεχάσαμε, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αστικοποίηση. Γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά σε μια πόλη. Δεν υπήρχε. Όλα έτοιμα, πηγαίναμε ακριβώς, στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν. Δεν είχαμε κήπους. Δηλαδή, και αν είχαμε κήπους, βάζαμε άλλα τρόφιμα. Αλλά γιατί ξαναγύρισαν στο πιάτο της δημιουργικής κουζίνας, τέλος πάντων? Απλά πιστεύω ότι γενικότερα όλη αυτή η υπέρμετρη έκθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους διαιτολόγους που πολλές φορές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε τρεφόμαστε σωστά, έβαλε όλο τον κόσμο αυτό σε μια διαδικασία να γνωρίσει περισσότερο αυτές τις ρίζες, επειδή προέκυψε ένα τεράστιο κενό από εκείνη την εποχή με τους παγετώνες μέχρι την εποχή. Εντάξει, λοιπόν, οπότε όλα αυτά, κάνει και κάτι καλό η τηλεόραση, κατάφερε και μας μετέδωσε με ωραίο τρόπο ότι κάποιες τροφές επιβάλλεται να τις έχουμε στο τραπέζι μας. Οπότε εσείς αυτό το είδατε, ότι πλέον ο κόσμος ζητούσε αυτά και αναγκαστήκατε να προσαρμόσετε και τα πιάτα σας. Ακριβώς. Τώρα, συνήθως δεν συλλέγουμε τις ρίζες, τις βρίσκουμε έτοιμες, τις αγοράζουμε. Ναι. Είτε από τον μπακάλι της γειτονιάς, είτε σούπερ μάρκετ. Λαϊκή. Ναι, είτε από τη λαϊκή. Πώς θα καταλάβουμε αν μια ρίζα είναι φρέσκια ή όχι, πόσο διατηρούνται και αν χαλάνε? Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα που μου είχε μάθει η γιαγιά μου, πώς να βρεις αν το κρεμμύδι είναι φρέσκο. Τι κόλπο. Αν από τις δύο άκρες, ναι, που είναι δηλαδή που φύεται,
αν το πιέσεις και είναι πάρα πολύ σκληρό. Έτσι, αυτό έτσι, δείχνει ότι είναι φρέσκο. Αυτό, αυτό είναι σημαντικό για το κρεμμύδι. Τώρα υπάρχει μια κατηγορία από ρίζες και βολβούς και αν θέλετε να σας αναλύσω. Ναι, να πούμε κάποια κάθε πράγματα πρακτικά για ναι, θα αναφέρω τυχαία, ας πούμε, κάποιες ρίζες οι οποίες είναι ως επιτοπλίστων τις χρησιμοποιούν και εμείς μέσα στα εστιατόρια αλλά και στην κουζίνα. Ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, για το τζίτζερ. Το τζίτζερ είναι μια. Πήγατε τώρα και εσείς στο πιο ακραίο, στο πιο ξένο. Μάλλον μα πρώτα για το ξένο. Η καταγωγή μου, ας πούμε, είναι από Σέρες. Η μητέρα μου στις Σέρες βάζει αυτή τη στιγμή που είναι. Εντάξει, δεν θέλω να πω την ηλικία της. Θα με βλέπει τώρα. Καρδιά της πήγε. Το χρησιμοποιεί. Θα μιλήσουμε αρκετά παρακάτω για αυτά. Γιατί έχουν μπει στην ελληνική κουζίνα εδώ και πολλά χρόνια. Ωραία, δεν θέλετε. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνικά όμως. Ωραία, να μιλήσουμε για τα ελληνικά. Πατάτα. Μια που την αναφέραμε και προηγουμένως. Πατάτα. Καταρχήν, πρέπει η επιφάνειά της να είναι λεία, να μην είναι ζαρωμένη. Να μην έχει ρίζες. Γιατί αν έχει ρίζες, σημαίνει ότι είναι πολυκερισμένη. Επίσης, η πατάτα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να είναι πράσινη. Mm-hmm. Που το βλέπουμε συχνά. Το βλέπουμε συχνά. Αυτό το πράσινο, λοιπόν, είναι μια φυτική τοξίνη, η οποία λέγεται σολανίνη και. Αν το δούμε σε ένα τρόφιμο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση της πατάτας, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Να το αποφεύγουμε. Και αυτό πώς προκαλείται. Δηλαδή, αν βάλουμε τις πατάτες τώρα που είχε κρύα, τις βάλουμε στο τσιμέντο κάτω, τις πάρουμε ας πούμε τη λαϊκή από το μανάβι, η πατάτα αυτή θα αρχίσει να πρασινίζει. Αν το δούμε αυτό, πετάξτε τη. Κατευθείαν. Επίσης, αν. Πολύ πρακτικές συμβουλές και σε ευχαριστούμε γι' αυτό για τις πατάτες. Ναι. Πάμε σε άλλες ρίζες. Ωραία, κρεμμύδι, πάμε σε άλλες ρίζες. Χρησιμοποιούμε συχνά το κρεμμύδι. Το, το κρεμμύδι αυτό πρέπει να είναι σκληρό, να μην είναι χτυπημένο, να μην έχει βγάλει ρίζες. Mm-hmm. Αν έχει βγάλει ρίζες, σημαίνει ότι. Και αυτό το έχουμε αρκετό καιρό αποθηκευμένο. Ναι. Αυτό που κάνουμε όμως είναι να μην το πετάξουμε, το κόβουμε στη μέση, βγάζουμε μέσα από τη φύτρα και μπορούμε να το βάλουμε σε φαγητά, δηλαδή και σε ψητές πατάτες. Θυμίζει πάρα πολύ το φρέσκο κρεμμύδι και στη γεύση του. Κάτι mm-hmm. το οποίο δεν κάνουμε με τις φύτρες του σκόρδου. Mm-hmm. Είναι πικρές και δηλαδή το πετάμε. Οι φύτρες του σκόρδου που πολλές φορές ο κόσμος τις πετάει όταν τις βλέπει είναι λάθος να τις πετάμε. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ναι. του κρεμμυδιού. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως φρέσκο κρεμμύδι. Πικρές. Στο σκόρδο όμως δεν ισχύει το ίδιο. Δεν ισχύει. Κάποια συμβουλή άλλο. Για τα καρότα. Τα καρότα. Τα καρότα, ας πούμε, πολλοί λένε ότι δεν φαίνονται αν είναι φρέσκα. Λοιπόν, τα καρότα θέλουν υγρασία. Θέλουν υγρασία, θέλουν ψυγείο. Και μάλιστα ένας ωραίος τρόπος για να τα κρατήσουμε λίγο παραπάνω είναι να τα βάλουμε μέσα κεραμικά βάζα. Και να τα κλείσουμε μέσα στο ψυγείο. Αυτά τα βάζα που αποθηκεύουμε, ζάχαρη, mm-hmm, μαρμελάδες, mm-hmm. Μπορεί να παρατείνουν τη ζωή μέχρι και 2 και 3 εβδομάδες. Πολύ ωραία, δεν ήξερα αυτό. Τα καρότα μετά από καιρό. Βγάζουν στίγματα μαύρα. Αν τα αφήσουμε πολύ καιρό, αυτά τα στίγματα μαύρα αρχίζουν και αλλοιώνουν το καρότο και αρχίζει και γίνεται μαλακό, σε σημείο να αρχίζει και να βγάζει κάποια υγρασία. Εκεί το σημείο αυτό το κόβουμε και το πετάμε. Πολύ πρακτικές συμβουλές που μας δίνει ο Νικόλας. Να περάσω στην κυρία Κωνσταντινίδη και να τη ρωτήσω αν κάνουμε λάθος να πιστεύουμε ότι οι ρίζες μπορούν να μείνουν πολλές μέρες στο ψυγείο χωρίς να χαλάσουν γενικότερα. Ότι δεν χαλάνε εύκολα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλα λαχανικά, οι ρίζες πραγματικά μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό οφείλεται στη μειωμένη περιεκτικότητα που έχουν σε νερό. Έχουν λιγότερο νερό. Για παράδειγμα, ένα μαρούλι μπορεί να έχει γύρω στα 95% περιεκτικότητα, ενώ το σκόρδο ή το κρεμμύδι είναι γύρω στο 50% με 60%. Άρα αυτό τα βοηθάει να διατηρούνται περισσότερο. Τα βοηθάει να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όσο πιο ομό, όσο πιο φρέσκο μάλλον και ομό, εντάξει, καταναλώνουμε ένα τρόφιμο, τόσο περισσότερα θρεπτικά συστατικά έχει. Γιατί μπορεί, αν το αφήσουμε πολύ καιρό, χάνει μπορεί σίγουρα να χάσει κάποια... και το 50% των πολύτιμων συστατικών που θέλουμε να, mm-hmm. να πάρουμε. Τι κάνουν, ποια είναι τα συστατικά που κάνουν αυτά τα τρόφιμα ιδιαίτερα σημαντικά στη διατροφή μας. Η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνουν πολλά θρεπτικά συστατικά και αυτό οφείλεται κυρίως και στο ότι παίρνουν τα συστατικά του εδάφους που καλλιεργούνται. Έχουν βιταμίνες, μέταλλα και χνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία όλου μας του οργανισμού. Έχουν αντιοξειδωτικές ουσίες που μας προστατεύουν από χρόνιες παθήσεις και έχουν και φυτικές ίνες για την υγεία του γαστρεντερικού μας, αλλά επειδή μας βοηθάνε κιόλας να χορταίνουμε και καλύτερα. Έχουν όμως και αρκετά φυτοφάρμακα, θα πω εγώ, γιατί δυστυχώς βρίσκονται στο υπέδαφος και υπάρχει μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό. Αυτό ακριβώς. Ποιος υδροφόρος ορίζοντας είναι, mm-hmm, γιατί mm-hmm. και όλα αυτά. Γι' αυτό θα έρθω λίγο στον Νικόλα να ρωτήσω πώς καθαρίζουμε αυτά. Ναι. Πώς καθαρίζουμε τις ρίζες, αν μπορούμε να τις καθαρίσουμε
πολύ καλά, ας πούμε. Ναι. Πολλοί κόσμοι φοβάται ένας... γιατί υπάρχει πολύ χώμα στις ρίζες. Ναι, υπάρχει πολύ χώμα. Εγώ πάντα έχω ένα ξεχωριστό σφουγγαράκι στο νεροχύτη μου. Με χρησιμοποιώ το ίδιο σαπούνι. Τα σφουγγαρίζω πρώτα να φύγει το χώμα. Και ένα άλλο ωραίο τρόπο είναι. Και με σαπούνι εννοεί. Φαντάζομαι όμω σαπούνι, σαπούνι ουδέτερο, όμω όχι κάποιο σαπούνι χωρί χημικά. Αυτό που χρησιμοποιούμε για τα πιάτα. Που είναι... Το κάνει πολλοί κόσμο αυτό. Ουδέτερο. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό. Η αλήθεια είναι ότι εμεί συστήνουμε όντω να πλένουμε και να καθαρίζουμε σωστά όλα τα λαχανικά, είτε τα τρώμε με τη φλούδα είτε όχι. Αλλά αποφεύγουμε τη χρήση οποιοδήποτε είδου απορριπαντικού σαπουνιού, χημικού. Εντάξει, μιλάμε γιατί τώρα. Στην τελική μπορεί να μείνει κάποια μικρή ποσότητα, ακόμα και μικρή ποσότητα πάνω στο. Το κάνουν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, για τα φρούτα αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν γίνεται και για... Ναι, απλά στα φρούτα κυρίως, επειδή υπάρχει φλούδα και εγώ προτείνω συνέχεια να την τρώμε τη φλούδα, γιατί μας κάνει καλό. Ισχύει. Εκεί το τρώμε. Τώρα μιλάμε για μια πατάτα που ούτως ή άλλως τη φλούδα θα την καθαρίσουμε. Απλά θέλουμε να διώξουμε τα χοντρά χώματα. Mm-hmm. Αυτό που κάνω είναι να καθαρίζω καλά τον νεροχύτη μου, mm-hmm. να γεμίζω νερό και να ρίχνω μέσα ξύδι και χοντρό αλάτι. Το ξύδι mm-hmm. έχει ένα ένζυμο που σκοτώνει τα μικρόβια και το αλάτι δημιουργεί άνοση. Λοιπόν, αυτή η άνοση, όπως ξέρουμε, ρίχνει κάτω το πολύ βάρος που είναι χώματα, πέτρες και τα σχετικά και μας αφήνει πάνω, και αφήνει πάνω ακριβώς, το ρίζα. Το καθαρό. Mm-hmm. Οπότε ένας τρόπος είναι αυτός. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να καθαρίσουμε τις πατάτες, χρησιμοποιούμε ένα πίλερ. Αν θέλουμε να βγάλουμε να τις... Να βγει η φλούδα, όπως και τα καρότα. Αν και η μόδα τελευταία είναι να τις τρώνε με τη φλούδα τις με πατάτες. Με τη φλούδα, αν τις καθαρίσουμε έχουν πάρα πολλά... πολύ καλά. Φυτικές ίνες. Πολλές φυτικές ίνες. Ναι, αυτό που είπαμε, ότι κάνει πολύ καλό. Τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά mm-hmm. βρίσκονται στη φλούδα. Πάντως, έχουμε ξεχάσει και πολύτιμες ρίζες, εγώ έχω να πω. Να ακούσω και πολύ νόστιμες. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι Βολβοί. Εμείς τους έχουμε στην Κρήτη και τους καταναλώναμε τουλάχιστον πολύ συχνά. Από ό,τι θυμάμαι, δεν άρεσαν βέβαια σε κανέναν μας όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά. Έχουν θρεπτικά πολλά και οι Βολβοί. Αυτό που ήθελα να πω επίσης mm-hmm. είναι ότι ένα κομμάτι που οι περισσότεροι δεν ξέρουν είναι για τα παντζάρια. Γιατί τα παντζάρια τα βράζουμε και μετά τα ξεφλουδίζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν και επίσης βγάζουμε τα χόρτα γιατί θέλουν λιγότερο βράσιμο, χρονικά mm-hmm. εννοώ. Θέλει ένα 20 λεπτό τα παντζάρια. Μετά στα 20 λεπτά ρίχνουμε μέσα και τα φύλλα και τα κουτσανάκια τους που τρώγονται, κάνουμε ωραία σαλατίτσα. Ένα σύνολο 35 λεπτά με 40 είναι έτοιμα mm-hmm. τα παντζάρια και μόλις κρυώσουν τα ξεφλουδίζουμε, καθαρίζουμε και ανάλογως τη χρήση mm-hmm. που θέλουμε τα κόβουμε κυβάκια, μπαστούνάκια, ακριβώς. Ό,τι θέλουμε. Να ρωτήσω, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με το τζίντζερ, το ανέφερε στην αρχή mm-hmm. που τον πίεσα να μιλήσουμε για πιο ελληνικά. Εντάξει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάντως έχει γίνει χαμός με το τζίντζερ και θα εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται για τίποτα άλλο από τη γνωστή πιπερόριζα. Ναι. Υπήρχε και παλιότερα, απλώς τώρα λόγω της παγκοσμιοποίησης και στη διατροφή έχει γίνει πολύ γνωστό. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε κυρίως ως μπαχαρικό ή το χρησιμοποιούμε και ως γενικά, ρίζα. Το τζίντζερ κυρίως το χρησιμοποιούμε σαν μπαχαρικό. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που στη μικρή ποσότητα ίσως να μην προσλαμβάνουμε όλα τα καλά ωφέλη που έχει. Άρα, σε καλύτερα ποσότητα. Να χρησιμοποιούμε τη ρίζα, λέτε. Μπορούσε... Πες μας μόνο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τζίντζερ στο φαγητό. Τη ρίζα, υπάρχει δηλαδή. Η ρίζα, γιατί υπάρχει αποξηραμένη που είναι άλλο πράγμα, άλλη γεύση μας δίνει. Όχι, μιλάμε για τη φρέσκια ρίζα. Λοιπόν, μπορούμε να τη βάλουμε σε ψάρια, δηλαδή να βάλουμε ένα ωραίο λαβράκι μαζί με κομμάτια τζίντζερ μέσα σε λαδόκολλα mm-hmm. και να μας δώσει όλο αυτό το άρωμα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορους χυμούς και επίσης μπορούμε να κάνουμε μαρμελάδες με τζίντζερ. Μας δίνουν ωραία πιπεράτη γεύση. Ακόμα και μπισκότα. Δεν το φανταστεί αυτό. Ακόμα και μπισκότα τζίντζερ έχει. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν. Σκόρδο κρεμμύδι. Τι ξέρουμε για τη διατροφική τους αξία και ποιοι μύθοι υπάρχουν γύρω από αυτά τα τρόφιμα. Mm-hmm. Παλιά, ας πούμε, οι άνθρωποι έτρωγαν υπερβολικές ποσότητες σκόρδου για να ρίξουν την πίεση. Η αλήθεια είναι ότι με προλάβατε και αυτός ήταν και ένας μύθος που θα ήθελα να αναφερθώ για το σκόρδο. Και τα δύο έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως και όλα τα τρόφιμα αυτής της κατηγορίας. Ωστόσο, συχνά ακούγεται ότι το σκόρδο πραγματικά μας ρίχνει την πίεση. Και τι ισχύει για αυτό. Η δραστική ουσία που περιέχει το σκόρδο είναι η αλυσίνη και αυτή ευθύνεται στην ουσία για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, κάτι που πραγματικά το έχουν δείξει και έρευνες. Ωστόσο, οι ποσότητες που χρειάζονται για να γίνει αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και μετά έχουμε άλλα προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Και επίσης, για να έχουμε αυτά τα ωφέλη, πρέπει να καταναλώσουμε το σκόρδο ομό, ακόμα καλύτερα κομμένο σε κομματάκια, λιωμένο mm-hmm. και όχι τόσο μαγειρεμένο που είναι στην καθημερινή μας διατροφή και σε μικρότερες ποσότητες. Mm-hmm. Για το κρεμμύδι, τι ξέρουμε. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πολύ σημαντικό μαζί με το σκόρδο, καθώς λειτουργεί ακόμα και ως αντιβιωτικό. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά, ότι πολλούς ανθρώπους τους φουσκώνουν.
κοιτάξτε. Αν ο τρόπος παρασκευής είναι διαφορετικός ενδεχομένως, λένε ότι αν το σοτάρεις λέει σε νερό και όχι σε λάδι, μπορεί να είναι λιγότερο. Πιθανώς όμως, αν μπουν και άλλα, αν γίνει κάτι τέτοιο, πιθανώς να χάσουν τις ουσίες που, που μας δίνουν που αυτό το ωφέλη στον οργανισμό. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Το κρεμμύδι γενικά περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες αρκετές. Η πιο γνωστή είναι η κερκετίνη, η οποία μειώνει την κακή χοληστερόλη, βοηθάει στο να έχουμε χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Mm-hmm. Περιέχει αυτό ακριβώς, αλλά περιέχει και θειούχες ενώσεις, όπως και το σκόρδο που ήταν η αλυσίνη, που ευθύνεται για τις αντιμικροβιακές ιδιότητες που αναφέραμε νωρίτερα. Πάντως, ακόμα και, διακόπτω, ακόμα και να το βράσεις και να το επεξεργαστείς το σκόρδο, όπως και η πατάτα, κρατάει, κρατάει μεγάλο μέρος αντιοξειδωτικών. Mm-hmm. Οπότε είναι ότι καλύτερο για αυτούς που δεν έχουν πέψει. Θέλω να ρωτήσω για το κρεμμύδι και το σκόρδο. Από μόνα τους, γιατί διαβάζω ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν πολύ κρεμμύδι και σκόρδο στη μαγειρική δεν βάζουν σχεδόν ποτέ αλάτι, βάζουν πολύ λίγο. Mm-hmm. Είναι τόσο έντονη η γεύση που μπορεί να δώσει και να καλύψει ενδεχομένως την ανάγκη σε αλάτι. Κοιτάξτε, είναι υγιεινό να μην βάζουμε πολύ αλάτι. Βέβαια, βέβαια. Είναι υγιεινό και το άλλο βάζουμε τόσο πολύ που ξαφνικά δεν ξεχωρίζουμε τις πραγματικές γεύσεις που έχει ένα πιάτο. Από τα καλύπτει φαγητά, το αλάτι και δεν μπορούμε, δηλαδή είναι μια συνήθεια την οποία πρέπει να την βάλουμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όλα αυτά τα υποκατάστατα που υπάρχουν σε διάφορα μαγαζιά του αλατιού έχουν μέσα χλωριούχο νάτριο και κάποια άλλα όχι. Αυτό που έχουν όλα όμως είναι το χλωριούχο κάλιο. Και χλωριούχο κάλιο έχουν και το σκόρδο και το κρεμμύδι και η πατάτα. Οπότε μπορούμε να δώσουμε να γεύση. Βάλουμε από όλα αυτά, να δώσουμε τη γεύση χωρίς να βάλουμε αλάτι. Και εδώ έρχομαι να προσθέσω και το τζίτζερ, γιατί άμα τρίψουμε μέσα τζίτζερ, επειδή έχει αυτή την πιπεράτη γεύση, θα μας απογειώσει το πιάτο. Mm-hmm. Οπότε δεν χρειάζεται γευστικά, να βάλουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλεις αλάτι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε αλάτι. Πολύ σημαντικό. Καρότα, παντζάρια. Τι ξέρουμε γι' αυτά όσον αφορά. Πολύ γνωστές ρίζες. Πολύ γνωστές ρίζες. Το καρότο είναι πάρα πολύ γνωστό για το β' καροτένιο που περιέχει, που τι είναι στην ουσία, είναι η πρώτη ύλη που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συνθέσει τη βιταμίνη Α. Πολύ σημαντική βιταμίνη, αντιοξειδωτική και ευθύνεται για την καλή μας όραση τη νύχτα. Μετά το παντζάρι. Τα παντζάρια είναι πολύ γνωστά για τα νητρικά που περιέχουν. Καθώς η φυσική παρουσία νητρικών αλάτων στο παντζάρι μπορεί να μειώσει την αρτηριακή μας πίεση και γενικά να βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγκίων. Πολύ ενδιαφέρον. Το πράσο, διαβάζω, είναι αυτό που χάνει τα λιγότερα συστατικά του στο μαγείρεμα. Γιατί? Ένα μυστικό έτσι για το μαγείρεμα του πράσου, ώστε να διατηρήσει ακόμα καλύτερα τα θρεπτικά του συστατικά, είναι και αυτό στην ίδια κατηγορία με το κρεμμύδι και το σκόρδο, είναι να το κόψουμε σε κομματάκια 5 με 8 λεπτά πριν το μαγειρέψουμε και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό μας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται δυνατότητα να παραχθεί η αλυσίνη και να μας δώσει και πάλι τα ωφέλη που ακούσαμε. Άρα δεν το μαγειρεύουμε αμέσως, το αφήνουμε να κάτσει. Το αφήνουμε 5 με 8 λεπτά κομμένο, έτσι ώστε να γίνει αυτή για η μικρή λίγο διαδικασία και να παραχθεί η αλυσίνη. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις ρίζες και με άλλους τρόπους, πέρα από τη μαγειρική? Είπες πριν ότι το τζίντζερ μπορεί να γίνει γλυκό. Τελευταία έχει γίνει πολύ μόδα να γίνονται κάποιοι χυμοί ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το καρότο ή και άλλες ρίζες. Μπορούμε να κάνουμε, βέβαια, τώρα που αναφέρατε το καρότο, μπορούμε να κάνουμε σοκολατάκια. Να κάνουμε πουρέ καρότου, να βάλουμε μέσα ενδοκάριδο, λίγη ζάχαρη, τα πλάθουμε, τα περνάμε από λιωμένη κουβερτούρα, παγώνουν έτοιμα τα σοκολατάκια. Τέλειο ακούγεται αυτό πάντως. Συνδυασμός τρελός. Μπορούμε επίσης παντζάρια, να κάνουμε κέικ με παντζάρια. Αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο, αυτό το ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα που έχει. Αν τα παντζάρια ψηθούν, συγκεντρώνουν όλα αυτά τα ζάχαρα τα ιδιαίτερα που έχει και απογειώνει το κέικ μας. Επίσης από πατάτα μπορούμε να κάνουμε κέικ. Τι πιστεύεις για αυτή τη μόδα των vegan που αρχίζουν να μην τα μαγειρεύουν, να τα μαγειρεύουν ελάχιστα όλα αυτά, ακόμα και τα παντζάρια? Είναι μια τάση και αυτό. Εντάξει, απλά πρέπει να έχουν γερό στο μάχη. Ναι. Δηλαδή, είναι δύσπεπτα, λες. Ή πρέπει να, ακριβώς. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν είναι τυχαίο που μπαίνουμε στη διαδικασία να τα μαγειρέψουμε. Mm-hmm. Το δικό μου το στομάχι δεν αντέχει. Δεν ξέρω. Αυτή μάλλον είναι το πιο δυνατό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Απλά ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό ότι αν καταναλώνουμε τα λαχανικά αυτά ομά, όπως για παράδειγμα τα καρότα, που είναι πάρα πολύ ωραίο τριμμένο σε μια σαλάτα, σίγουρα λαμβάνουμε περισσότερα θρεπτικά συστατικά, καθώς κατά το μαγείρεμα θα το δούμε και στην πορεία αφαιρείται κάποια ποσότητα. Κάποια συστατικά. Χάνεται κάποια ποσότητα. Είναι σχετικά ευαίσθητα. Και ειδικά όταν τα μαγειρεύουμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες ή για πολλή ώρα. Αυτό ακριβώς. Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα αν μπορούμε αυτές τις ρίζες να τις βάλουμε στο μπαλκόνι μας. Γιατί είπαμε πριν για τον κίνδυνο να μην ξέρουμε από ποιο υδροφόρο ορίζοντα προέρχονται, γιατί είναι κάτω ακριβώς από το έδαφος. Αν τις έχουμε στο μπαλκόνι μας όμως, ξέρουμε ότι σίγουρα είναι στο δικό μας χώμα, ξέρουμε τι βάζουμε και είναι πιο ασφαλής, αν μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Μπορούμε εύκολα να καλλιεργήσουμε στη βεράντα μας, σε μια μικρή ζαρδινιέρα ή σε σάκο φύτευσης, φυτά των οποίων καταναλώνουμε το υπόγειο μέρος.
όπως είναι το κρεμμυδάκι, όπως είναι η πατάτα, όπως είναι το καρότο, όπως είναι το σκόρδο, τι το μπατζάρι. Τα πλεονεκτήματα που έχουν όταν τα καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι είναι ότι καταρχήν ξέρουμε τι τρώμε γιατί δεν χρησιμοποιούμε χημικά και κυρίως ότι τα κόβουμε φρέσκα και όπως είναι από το χώμα πάνε στο πιάτο μας. Τι πρέπει να προσέξουμε στη ζαρτινιέρα ή στον κήπο που θα φυτέψουμε τα λαχανικά μας? Είναι σημαντικό να έχουμε στη θέση που θα τα βάλουμε 8 με 10 ώρες ήλιο την ημέρα. Πολύ σημαντικό είναι να βάλουμε στη γλάστρα μας ή ό,τι τέλος πάντων επιλέξουμε να φυτέψουμε ένα στρώμα ελαφρόπετρας για καλή στράγγιση και από εκεί και πέρα να έχουμε γόνιμο χώμα. Σημαντικό επίσης το προγραμματισμένο πότισμα. Το πότισμα δεν πρέπει να είναι ακατάστατο ποτέ. Επίσης θέλουμε προστασία από ανέμους. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν καλλιεργούμε στον κήπο, θα πρέπει να χωρίσουμε τον κήπο μας σε 4 ίσα τμήματα. Και εκεί που καλλιεργούμε φέτος το ραπανάκι, να το βάλουμε την επόμενη χρονιά κάτι άλλο. Δεν καλλιεργούμε δηλαδή δεύτερη χρονιά το ίδιο λαχανικό στην ίδια θέση. Αν μιλάμε για γλάστρα, απλά θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το χώμα. Το πιο εύκολο και το πιο πρακτικό είναι να έρθει κανείς στο συνοικιακό φυτώριο και εκεί θα μπορεί να ρωτήσει τι σπέρνετε μάλλον αυτή την εποχή. Εάν μεν είναι σπόρος που πρέπει να σπείρει, πάνω στο φακελάκι που θα πρέπει να δούμε την ημερομηνία λήξεως είναι πολύ σημαντικό, από την πίσω πλευρά πρέπει να γράφει στα ελληνικά αναλυτικές οδηγίες για τη σπορά, για τη συγκομιδή, για τα πάντα. Εάν μεν είναι βολβός, χοντρικά ξέρουμε ότι ο βολβός πρέπει να μπει σε βάθος τριπλάσιο της μεγαλύτερης διάστασής του, περίπου. Ανάλογα με το τι θα φυτέψουμε, θα επιλέξουμε είτε μια ζαρντινιέρα που θα μπορεί να είναι μια πολύ καλή ιδέα για το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Ή αν θέλουμε πατάτες που θέλουμε μεγαλύτερο βάθος, θα επιλέξουμε ένα σάκο φύτευσης, ο οποίος είναι κατάλληλη λύση για τη βεράντα μας. Ανάλογα με το φυτό τώρα, η συγκομιδή μας αρχίζει από 30 μέρες από τη φύτευση, όπως είναι το κρεμμυδάκι, και μπορεί να φτάσει 2 ή 3 μήνες, ανάλογα το φυτό, τις συνθήκες, την ποικιλία. Εχθρούς και ασθένειες τώρα έχουν. Αν δηλαδή δούμε έντομα, με λίγκρες, οτιδήποτε φαίνεται, μπορούμε κάλλιστα να διαλύσουμε 20 γραμμάρια πράσινο σαπούνι, να το διαλύσουμε σε ένα λίτρο χλιαρό νερό, να βάλουμε και 2 κουταλάκια λευκό ενδόκρινο και να ψεκάσουμε. Εσία πάντως δεν φαίνεται τρομερά δύσκολη και πολύπλοκη και πολλοί άνθρωποι το κάνουν τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στην Ήπεθρο, στην επαρχία, το κάνουν και στην Αθήνα και στις ταράτσες τους και... Στο μπαλκόνι μας, στις ταράτσες μας. Ακριβώς. Και αυτό που βλέπω ότι παίζει πολύ, που το κάνουν, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, είναι το χλωρό κρεμμυδάκι. Ναι, συνήθως είναι το πιο εύκολο να βάλεις για να κόψεις και να χρησιμοποιήσεις τη μαγειρική. Αφήσαμε στο τέλος την πατάτα, και... γιατί έχουν λεχθεί πολλά. Ότι αυξάνει το γλυκαιμικό δίκτυο και ανεβάζει απότομα το ζάχαρο, και ότι είναι ένα τρόφιμο που δεν έχει και τόσο πολλά καλά συστατικά. Ότι η γλυκοπατάτα είναι καλύτερο γιατί αυτοί προτιμούν και οι αθλητές και όλοι αυτοί που κάνουν υγιεινή διατροφή, ότι έχει πολύ περισσότερα καλά θρεπτικά συστατικά από ότι την κανονική πατάτα. Mm-hmm. Τι ισχύει από όλα αυτά? Λοιπόν, η πατάτα και η γλυκοπατάτα καταρχάς έχουν ίδιο θερμίδικο περιεχόμενο, οπότε σαν θερμίδες το αν θα φάμε τη μία θα φάμε την άλλη, ναι, είναι πολύ, πολύ κοντά. Από εκεί και πέρα η γλυκοπατάτα έχει πολύ περισσότερη βιταμίνη α, και πάλι με τη μορφή β' καροτενίου, όπως και το καρότο, γι' αυτό έχει και λίγο πιο πορτοκαλί χρώμα. Και επίσης έχει και χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυο από την πατάτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πατάτα συγκαταλέγεται από μόνη της σε τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δίκτυα. Έτσι. Εξαρτάται πώς θα τη μαγειρέψουν, λένε. Αν την αφήσουν. Αν τη μαγειρέψει περισσότερο, περισσότερο, αυξάνεται και ο γλυκαιμικό δείκτης. Ωστόσο, η γλυκοπατάτα έχει λίγο χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυο από την πατάτα, οπότε μας βοηθάει στο να μην πεινάσουμε τόσο γρήγορα και μπορεί να καταναλωθεί και από άτομα που έχουν σαχαρώδη διαβήτη, mm-hmm. για παράδειγμα, πιο εύκολα. Άρα η πατάτα πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας, έχει σημαντικά mm-hmm. θετικά συστατικά και δεν είναι μια άχρηστη τροφή. Όχι, γιατί είναι πολύ περίπτωση. Νόστιμη, γι' αυτό το λέω. Σε καμία περίπτωση, όχι. Απλά όχι. Εδώ να πω ότι σε διάκοψα συγγνώμη. Ναι, όχι, κανένα πρόβλημα. Η πατάτα, αν μπει στο ψυγείο, αυτό που έλεγα και στην mm-hmm. αρχή, το άμυλό του μετατρέπεται σε γλυκόζη. Και αυτή η γλυκόζη. Για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα είναι ότι χειρότερα. Άρα λες ότι η πατάτα δεν πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο ούτε να μαγειρευτεί, ούτε όταν έχει μαγειρευτεί. Σε μια σακούλα χάρτινη, κλειστή κιόλας, γιατί η σακούλα αναπνέει χάρτινη mm-hmm. και σε σκοτεινό μέρος. Και μαγειρευτεί. Εκεί μπορεί να συντηρηθεί. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μην καταστρέφουμε την πατάτα και για να μην την κάνουμε και θερμιδική βόμβα? Ναι. Λοιπόν, η πατάτα, εντάξει, τη γανιτή τρώγεται, η πουρέ, η βραστή. Μπορούμε, ας πούμε, αν θέλουμε να την κάνουμε πουρέ, καλό είναι να αποφεύγουμε να βάζουμε βούτυρο και γάλα πλήρες. Μια κανονική μερίδα, ας πούμε, που είναι γύρω στα 225 γραμμάρια, είναι 240 θερμίδες περίπου.
Θα μου πεις, θα με διορθώσεις μετά. Πώς μπορεί να γίνει πιο υγιεινός ένας πιο πουρές. Πιο υγιεινό, λοιπόν, βγάζουμε το βούτυρο, μπορούμε να προσθέσουμε νερό ή ακόμα να βάλουμε πιο ελαφρύ γάλα ή ακόμα να βάλουμε σκέτο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Να λιώσουμε την πατάτα, να την κάνουμε πουρέ και να προσθέσουμε μέσα ελαιόλαδο. Και τίποτα άλλο. Το κάνουμε άλλο, και πιο υγιεινό. Ναι, και τίποτα άλλο. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο κουρκουμά που δίνει γεύση mm-hmm. και είναι και το βασικό συστατικό του κάρι mm-hmm. και αντικαρκινικές ιδιότητες. και κάνουμε μια ελαφριά σως. Βλέπεις ότι οι σεφ έχουν μάθει όλα τα καλά των τροφίμων τώρα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ασχολούμαι και με τις ευπαθείς ομάδες ανθρώπων που έχουν διαβήτη και κοιλιοκάκι και όλα αυτά. Γι' αυτό μου αρέσει το θέμα και το ψάχνω. Και μια απλή σως, αν θέλουμε να τη βράσουμε την πατάτα, γιαούρτι, μουστάρδα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ερώτηση τελευταία για την τηγανητή πατάτα. Ναι. Μπορεί να είναι υγιεινή η τηγανητή πατάτα. Μπορεί. Πώς μπορεί να είναι υγιεινή. Μπορεί. Μπορεί. Μπορώ και μην πείτε το κλασικό να αυτό, τη βάζουμε στη λαδόκαλα και την ψήνουμε στο φούρνο. Όχι. Όχι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε η τηγανητή πατάτα, μπορεί να γίνει έτσι. Όπως αναφέρατε, αλλά επίσης, αν θέλουμε να κάνουμε τηγανητή πατάτα, μπορούμε να βάλουμε έξτρα ελαιόλαδο, παρθένο, γιατί επειδή αυτό έχει. Αυτό εννοείται. Ξεκινάμε από αυτό. Έχει μονοακόριστα οξέα, σωστά. Μου έχει πάρει το ρόλο. Εψιλόν, και αυτό το κάνει 5 φορές πιο ανθεκτικό από όλα τα σπορέλαια. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι. Να πω κάτι για την πατάτα, για τον τρόπο μαγειρεύματος. Έχουμε δευτερόλεπτα. Για το τηγάνισμα. Το κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια ώστε να απορροφήσει όσο το δυνατόν λιγότερο λάδι γίνεται κατά το μαγείρεμα. Και κρατάμε και τη φλούδα. Αυτό είναι σημαντικό. Και κρατάμε και τη φλούδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. We'll be right back.